Λοιπόν, έχει γίνει πολλή συζήτηση στην Ελλάδα λόγω μιας εκπομπής στην αλβανική τηλεόραση, η οποία παρουσίασε το θέμα του Κωνσταντίνου του Κατσίφα, και σε αυτή την εκπομπή συμμετείχε και ο Λάιρτης ο Βασιλείου. Εδώ ο Λάιρτης είναι γνωστός, τον έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή μας στο παρελθόν. Ο Λάιρτης είναι Έλληνο-Αλβανός, έχει Ελληνίδα μαμά, Αλβανό πατέρα, έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, έχει ελληνική ταυτότητα, έχει την ελληνική υπηκότητα, μιλάει από 5 χρονών ελληνικά, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ 20 χρόνια μέχρι να πάρει την υπηκότητα και μέχρι να βγάλει ταυτότητά του, είχε επικρία γι' αυτό, έχει διωχθεί πάρα πολύ από τη Χρυσή Αυγή. Θέλω να σας πω ότι θέλω να το χειριστούμε με προσοχή το θέμα, γιατί ήδη εξαιτίας των χθεσινών, της χθεσινής μετάφρασης της εκπομπής, η οποία δεν είναι ακριβής. Είναι αποσπασματική στην πραγματικότητα. Είναι αποσπασματική και παραπλανητική για τα όσα είπε, γιατί έχει πει κάποια πράγματα τα οποία όμως είναι διαφορετικά από αυτά έτσι όπως μεταφέρθηκαν και εδώ. Θέλει προσοχή. Κάποιος μπορεί να διαφωνεί με αυτά που λέει ο Λαέρτης Βασιλείου. Ήδη αυτή τη στιγμή έξω, όχι αυτή την ώρα, αλλά ήδη πήγαν στο σπίτι του ακραία στοιχεία και ενόχλησαν τους γονείς του, που ζουν εδώ στην Ελλάδα, έχουν ξαναπάει στους γονείς του, τους έχουν ξαναπηλήσει στο παρελθόν ακραία στοιχεία, άρα θέλει λίγο προσοχή στο χειρισμό το θέμα, έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα να δούμε τι υπόθηκε σε αυτή την εκπομπή, να δούμε τι υπόθηκε, και σε λίγο θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Λαέρτης Βασιλείου. Λαέρτη, μας ακούς? Ναι. Λαέρτη, καλησπέρα. Καλημέρα. Λαέρτη μου, ένα λεπτό. Θα ήθελα λίγο, επειδή ζητήσαμε από τις 8 το πρωί εδώ από μία έτσι δικηγόρο η οποία έχει προέλευση από την Αλβανία, οπότε μιλάει η κοπέλα πολύ καλά αλβανικά και πολύ καλά ελληνικά, για να μην χάσουμε, μην χαθούμε στη μετάφραση. Τη ζητήσαμε να μας βοηθήσει στη μετάφραση της εκπομπής και θα ήθελα λίγο να παρακολουθήσουμε τους διαλόγους. Έλα. Ναι, κοίταξε τώρα, σε γενικές γραμμές η συζήτηση που γίνεται είναι πριν από 4 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, και θα με επιβεβαιώσει νομίζω και ο Λαέρτης Βασιλείου. Γίνεται μια συζήτηση με αφορμή το περιστατικό και τη δολοφονία Κατσίφα και περιφερειακά για τον εθνικισμό όπως εκφράζεται εδώ και στην Αλβανία. Από την μετάφραση λοιπόν που έχουμε, μεταξύ πολλών άλλων, ο κύριος Βασιλείου λέει ότι η δεξιά στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά δύναμη και ότι οι εθνικιστικές οργανώσεις στην Ελλάδα δεν είναι αυτές που εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό. Ασκεί μια κριτική σε ανθρώπους οι οποίοι πήγαν, ταξίδεψαν στη Βόρειο Ήπειρο για να παραστούν στην κηδεία του Κωνσταντίνου Κατσίφα, και μάλιστα από όσο έχουμε δει από τη μετάφραση λέει χαρακτηριστικά ότι προφανώς θα πήγαιναν και ακραία στοιχεία, γιατί εκείνοι τον εκπαίδευσαν και θα έκλαιγαν για τη θυσία του. Είναι μια φράση την οποία χρησιμοποιεί. Παρατηρούμε ότι του επιτίθενται στο πάνελ της εκπομπής γιατί στηρίζει την Ελλάδα. Μιλά γενικότερα για τον εθνικισμό στην Ανατολική Ευρώπη και στην Ελλάδα. Έχουμε συγκεκριμένα τους διαλόγους να μας πει, σε μπορώ παρακαλώ, να σας πολύ πω κάποια λοιπόν πολύ ενδιαφέροντα αποσπάσματα. Η Χρύσλα διαφωνεί. Έλα, βέβαια. Διαφωνώ και διαφωνώ και κάθετα. Εντάξει. Γιατί υπάρχουν μέσα σε όλα αυτά τα λεγόμενα που έχουμε μεταφρασμένα μπροστά μας και κάποια πράγματα τα οποία εμένα με κάνουν και προβληματίζομαι πάρα πολύ. Θέλω να σκέφτομαι ότι ο Λαέρτης Βασιλείου ήρθε σε πολύ δύσκολη θέση και ότι έπρεπε να κρατήσει μια ισορροπία. Να μην οξύνει τα πνεύματα με τους Αλβανούς δημοσιογράφους στην εκπομπή που βρισκόταν, αλλά να μην έχει και προβλήματα στην Ελλάδα, γιατί ο άνθρωπος δραστηριοποιείται εδώ και το κάνει και πολύ καλά. Επίτρεψε μου να ακούσω ορισμένα αποσπάσματα. Αλλά για μένα τους διαλόγους. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν απίστευτα. Δεν μπορώ να διαβάσω όλο το απόσπασμα, γιατί είναι και προφορικός λόγος. Διαβάζω κάποια συγκεκριμένα αποσπάσματα. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ποιοι ήρθαν, μιλάει για την κηδεία του Κωνσταντίνου. Είναι οι άνθρωποι που τον εκπαίδευσαν. Προφανώς και θα έρχονταν να κλάψουν τον άνθρωπο που θυσίασαν. Εγώ το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα το κατανοώ πλήρως. Σήμερα σίγουρα είναι η μέρα πένθους για την οικογένεια Κατσίφα και εκφράζω και εγώ τα συλληπιτήριά μου. Να μην ξεχνάμε ότι ο Κατσίφας ήταν και Αλβανός πολίτης. Η διπλή ηθαγένεια δεν έχει αφαιρεθεί. Αυτός ήταν και Αλβανός πολίτης, ο οποίος προτίμησε τον σοβινισμό. Μιλά προφανώς για τον ελληνικό σοβινισμό. Προφανώς ο κύριος Καραθάνος πρόκειται για εθνικιστή, για φασίστα και για άνθρωπο ο οποίος εκπαίδευσε τον Κωνσταντίνο Κατσίφα. Τον έχουμε μαζί μας. Να μας τα πει ο ίδιος ο κύριος Βασιλείου. Περιμένω να ακούσω και τον Λαέρτη. Ναι. Ναι, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις λοιπόν τα λεγόμενα σου, Λαέρτη. Θέλεις να μας εξηγήσεις
Τι ακριβώς? Γι' αυτό και καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω σαν εκπομπή που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω και στη μητρική μου γλώσσα και να διευθετήσω πλήρως τη μετάφραση, μιλώντας κατευθείαν στα ελληνικά, και επειδή μου δίνεται αυτή την ευκαιρία, η άλλη μια φορά εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Κωνσταντίνου, σε αυτή την έρημη μάνα η οποία κλαίει το παιδί της, τον οποίο παραπλανήσανε και χρησιμοποίησανε στοιχεία τα οποία εγώ έχω καταδικάσει σε οποιαδήποτε μεριά των συνόρων. Δεν συμφωνώ με αυτές τις εκτροπραξίες και με τους ανθρώπους που κινούν μηνύματα που θέλουν να χαλάσουν την καλή γειτονιαζή ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες και ανάμεσα σε αυτούς τους δύο λαούς, με μια κοινή ιστορία, αν θέλετε, και κοινή ρίζα όσον αφορά και τους Ορθόδοξους, τους Χριστιανούς Ορθόδοξους που ζουν κυρίως στο νότο της Αλβανίας, αλλά κυρίως την ελληνική μειονότητα, η οποία ακόμα και στα αυτά τα πέτρινα χρόνια της δικτατορίας του Ενβέρ Χόσα ήταν πάντα αυτή η ομάδα ανθρώπων, αυτή η μειονότητα, η ελληνική μειονότητα της Αλβανίας, ήταν άνθρωποι που σήκωσαν, έχτισαν με κόπο και με πόνο μια γέφυρα φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς. Εγώ κατάγομαι από τη Βερόπολη, από τη μεριά της μάνας μου, έχω τους συγγενείς μου, ξέρω πάρα πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση εκεί και ξέρω, όπως ξέρω και πολύ καλά, πώς άνθρωποι πέφτουν θύματα μιας παραπλάνησης, όπως έγινε και στη συγκεκριμένη δήλωση που εγώ ίδιος έκανα και παραποιούν τα λόγια μου. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει μία δήλωση, ναι, που λέει: εγώ σε αυτό το περιστατικό λέω ότι Αλβανία-Ελλάδα έχουμε 1-0. Και ότι η Αλβανία αστυνομικοί ενήριξαν σωστά. Σε ποιο περιστατικό αναφερόσουν, γιατί εμείς βλέποντας την εκπομπή... Κοιτάξτε. Μάλλον εξήγησέ μας εσύ σε ποιο περιστατικό αναφερόσουν, γιατί αυτό εξόργησε, όπως καταλαβαίνεις, τον κόσμο όταν έχουμε εμείς ένα νεκρό. Εγώ εξήγησα πάρα πολύ καλά και είπα ότι την Ελλάδα και τους Έλληνες δεν τους εκπροσωπούν τα ακραία εθνικιστικά στοιχεία τα οποία προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν αυτή τη γέφυρα και επιτέλους αυτές που πάνε να έρθουν σε μια συμφωνία, ακόμα και με τη συμφωνία της θάλασσας, αλλά και για πολλά άλλα. Δηλαδή για πρώτη φορά οι σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας πάνε να έχουν ένα σταθερό κλίμα. Και μία, όπως ξέρουμε, η Ελλάδα ηγείται της ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, επειδή κουβαλάω τις δύο γλώσσες μέσα μου και τους δύο πολιτισμούς μέσα μου, η δήλωση που έκανα έχει να κάνει με την παρεμπόδιση αποσταθεροποιών στοιχείων που προσπαθούν κατά καιρούς να βάλουν, αν θέλετε, φυτίλια σε αυτή την καλή γειτονίαση και σε αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάμεσα στους δύο λαούς. Μην ξεχνάμε ότι ο ελληνικός λαός έχει φιλοξενήσει από το 1991 μέχρι σήμερα 1 εκατομμύριο Αλβανούς, αλβανικές οικογένειες που τους έδωσε μια ευκαιρία να φτιάξουν τη ζωή τους. Τους φιλοξενεί ακόμα στην Ελλάδα. Εσύ μιλάς για οικονομικούς μετανάστες. Για την αστυνομία δεν μας λέει. Λάερτη μου, ένα λεπτό, γιατί εσείς είσαι στη γραμμή, είσαι στην Αλβανία τώρα και εμείς είμαστε εδώ πολλοί και θέλουμε πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Έδρασε σωστά η αστυνομία σκοτώνοντας ένα νέο άνθρωπο που μπορούσε να τον συλλάβει? Σε αυτό θέλω να μας πεις τι είπες. Λοιπόν, Λάερτη, με ακούς εμένα? Η Τατιάνα είμαι, με ακούς? Λάερτη, ωραία. Θέλω να μ' ακούσει. Η ερώτηση, λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μπάμπη Καραθάνο εδώ, τον πρόεδρο του Συλλόγου Βορειοεπηρωτών. Η ερώτηση είναι σαφής, γιατί εδώ έχει γίνει μια παρανόηση από τις δηλώσεις στην Ελλάδα και θέλουμε να μας απαντήσει με σαφήνεια. Σε ρωτάει ο κύριος Καραθάνος. Έπραξε σωστά, θέλετε να το ρωτήσετε εσείς, κύριε Καραθάνο, λίγο δυνατά για να ακούει μόνο.
Θέλω να ρωτήσω, Λαέρτη, αν είπες εσύ, αν έπραξε σωστά η αλβανική αστυνομία σκοτώνοντας έναν άνθρωπο ενώ μπορούσε να τον συλλάβει ζωντανό. Αυτό θέλω να μας πεις. Αυτό που έχω απαντήσει στο συγκεκριμένο ζήτημα και στη συγκεκριμένη ερώτηση είναι το εξής. Σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, αν ένας πολίτης κουβαλώντας ένα καλάσνικο χωρίς να προκληθεί από τίποτα αρχίζει και πυροβολεί εναντίον της αστυνομίας, είναι χρέος στην αστυνομία αυτής της χώρας να τον παρεμποδίσει, να τον συλλάβει, να του κάνει μια έκκληση παραπάνω τα όπλα. Στην περίπτωση που αυτά μπορούν να σας ακυρήσουν καθυστερά και δικηγόροι και αυτοί που ξέρουν τους νόμους, σαφέστατα, είναι χρέος της αστυνομίας μια κυβερνήσεω να αποκτήσει, να αποκλείσει και να σταματήσει αυτή την ενέργεια. Τώρα, όσον αφορά γιατί τον. Και αυτά, από ό,τι έχω τις πληροφορίες μου, ξέρω ότι έγινε έκκληση στον εκκληστικό. Είναι έκκληση να παραδώσει τα όπλα του και να παραδώσει. Την έκκληση αυτή απαντήθηκε η έκκληση αυτή με σειρά και οι άνθρωποι απάντησαν με σειρά από εκεί και πέρα. Αυτά είναι θέματα που ασχολούνται τα υπουργεία των δύο χωρών. Να λύσουν αυτό. Η αλβανική αστυνομία λοιπόν καλά έκανε. Εντάξει, απάντησαν άνθρωποι, είναι καθαρό. Τις αριστερές μου πεπιθήσεις και για μένα η Ελλάδα είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα του Μάνου, η Ελλάδα του Μίκη, είναι η χώρα που έχει προσφέρει τα φώτα πολιτισμού σε όλη την Ιφίλιο. Κύριε Βασιλείου, με συγχωρείτε. Να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο, σας παρακαλώ. Να σας ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Γιατί αυτό είναι και το αντικείμενο της όλης αντιπαράθεσης που έγινε εδώ και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είπατε χθες, συγχαρητήρια στη Ρενέα. Ρενέα είναι οι αλβανικές ειδικές δυνάμεις. Που έδρασαν γρήγορα γιατί θα είχαμε θύματα. Αναφερόσασταν στο περιστατικό εκτέλεσης του Κωνσταντίνου Κατσίφα ή στο ότι δεν αντέδρασαν στην κηδεία. Ναι, κατάλαβα. Όπως είδατε τα πλάνα πάρα πολύ καλά, αναφέρομαι στην λειτουργία καταρχήν για την επέτειο που όχι, όπου δεν έγινε καμία εχθροπραξία, ούτε κατέβηκε κάποια ελληνική σημαία, ούτε αλβανική, ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν θέλετε και η σημαία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μετέπειτα, στην κηδεία, όπου προσπάθησαν να αποστεφαροποιήσουν και να μαυρίσουν τη μνήμη του εκλειπώντα. Έχετε πληροφορίες για τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν επεισόδια, κύριε Βασιλείου? Έχετε πληροφορίες ασφαλείς, δηλαδή μας το λέτε πλήρη συνειδήση αυτό? Από ό,τι έχω διαβάσει στον τύπο. Α, από ό,τι έχετε διαβάσει στον τύπο. Οι δηλώσεις που έκανε. Και από ό,τι έχω διαβάσει. Οι δηλώσεις μου αναφέρονται. Καλό θα είναι συνήθως όταν βγαίνουμε και μιλάμε για κάποιες πληροφορίες ή να είμαστε αυτοίκο ή αυτόπτες μάρτυρες. Ή να έχουμε μιλήσει με ανθρώπους που εμπιστευόμαστε και ήταν εκεί. Αυτό συμβουλεύω εγώ για να μην γίνονται παρανοήσεις από τη μεριά μου ως άνθρωπος. Γιατί εδώ τελικά καταλαβαίνω ότι μάλλον πολλές παρανοήσεις έχουν γίνει. Ακριβώς. Αυτό που υπογραμμίζω όντας Έλληνο-Αλβανός και αυτό το υπερασπίζω από τη μέρα που γεννήθηκα μέχρι τη μέρα που θα αφήσω την τελευταία μου πνοή και θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε αυτούς τους ανθρώπους που με ψεύτικα προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα με απειλούν εμένα, απειλούν τους φωνείς μου. Αυτό είναι ανήθικο και τραγικό, θέλω να τους πω ότι, με αυτό που συμβαίνει. Θέλω να τους πω, θέλω να περάσω το μήνυμα μου για να τους πω ότι αυτές οι δύο χώρες έχουν υποφέρει πάρα πολύ από τα ακραία στοιχεία. Θα ήταν και να υπάρχει ένα κλίμα αδελφοσύνης. Δεν ωφελεί ούτε από αυτή τη μεριά των συνόρων, ούτε από την άλλη μεριά των συνόρων, καμία αποσταθεροποίηση. Είναι, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι οι δύο αρχαιότεροι λαοί που ζουν στα Βαλκάνια. Σε αυτή την αδελφοσύνη εγώ επιμείνει όλα τα χρόνια που ζω και υπάρχω
πια να σένω σε αυτή τη γη. Να σε ρωτήσω.